Μπαίνουμε στο κυρίως γεύμα της απόψινής συνέντευξης με τον πρόεδρο του κόμματος στο ποτάμι, τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη. Κύριε πρόεδρε, ευθέως το ερώτημα. Έτσι θα εναλλάσσει το ενικός και ο πληθυντικός, έτσι. Όταν είσαι σκληρός, στις απειλές θα χρησιμοποιεί ο ενικό και στις ερωτήσεις πληθυντικό. Κύριε πρόεδρε, ποια θα ήταν η στάση σας στη Βουλή, αν το κόμμα σας ήταν ήδη στο Κοινοβούλιο, στην προχθεσινή ψήφο εμπιστοσύνης? Τι θα κάνατε, τι θα ψηφίζατε? Θα ψήφιζα όχι. Θα ψήφιζα όχι. Δεν, το ποτάμι δεν ήρθε για να επιβραβεύσει την πολιτική των άλλων. Ήρθε για να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων. Άρα σε μια κυβέρνηση που δεν θα είχα διαμορφώσει το πρόγραμμα, σε μια κυβέρνηση που δεν θα είχαμε συμφωνήσει ποιος πρέπει να διοικεί το Υπουργείο Ανάπτυξης ή το Υπουργείο Υγείας, δεν θα έδινα ψήφο εμπιστοσύνης. Είναι πολύ απλά τα πράγματα για μένα. Δεν ήρθε δηλαδή το ποτάμι να κάνει τον συνήγορο ή τέλος πάντων να κρατάει μια απόσταση και να λέει ψηφίζω με βάση τις πράξεις των άλλων. Εμείς, αυτή είναι η φιλοδοξία μας, να διαμορφώσουμε μαζί με κάποιους άλλους ένα πρόγραμμα σωτηρίας της χώρας. Άρα σε μια κυβέρνηση που δεν έχουμε συμμετοχή, σε μια κυβέρνηση που δεν έχουμε συμβάλει ούτε τόσο στην πολιτική της, θα ήμασταν... Μήπως όμως το Φεβρουάριο, μήπως το Φεβρουάριο ψηφίζατε ναι στον πρόεδρο της Δημοκρατίας που θα προτείνει η κυβέρνηση? Ανάλογα το πρόσωπο. Ανάλογα το πρόσωπο. Και δεν καταλαβαίνω. Το ανάλογα όμως το πρόσωπο, κύριε πρόεδρε, σημαίνει ότι με ένα πρόσωπο που θα σας άρεσε εντός εισαγωγικών θα δίνατε παράταση βίου στην κυβέρνηση για άλλο 1,5 χρόνο. Βέβαια, βέβαια. Γιατί αυτή είναι η επιταγή του Συντάγματος. Το Σύνταγμα δεν λέει να ψηφίζουν οι βουλευτές με βάση τη διάθεσή τους αν θα γίνουν εκλογές ή όχι. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα λάθος. Ναι, αλλά το, όχι, χώρα... το όχι στην πρόταση εμπιστοσύνης, ψήφου εμπιστοσύνης, σημαίνει δεν συμφωνώ με την κυβερνητική πολιτική. Ενώ ψηφίζοντας πρόεδρο Δημοκρατίας, δίνεται ότι... παράταση ζωής σε αυτή την πολιτική. Λοιπόν, ένα-ένα. Για τη ψήφο εμπιστοσύνης λέω πολύ απλά. Δεν αναλαμβάνω μερίδιο της ευθύνης που δεν με αναλογεί. Δεν έχω διαμορφώσει το πρόγραμμα, άρα προχωρήστε με την κυβερνητική σας πλειοψηφία. Για τον πρόεδρο, υπάρχει κάτι διαφορετικό. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου πολιτικά, δηλαδή μετά την δικτατορία, τη μεταπολίτευση να είμαι ακριβής, οι Έλληνες καλούνται κάθε φορά να ψηφίσουν για κάτι άλλο και όχι για αυτό που ψηφίζουν. Είναι ένα παραμύθι του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, μας λένε, δεν ψηφίζεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ψηφίζεις για να μείνει η κυβέρνηση ή για να φύγει η κυβέρνηση. Και τώρα μας λένε, δεν ψηφίζεις για τον πρόεδρο, ψηφίζεις για να επιβεβαιώσεις την κυβέρνηση ή για να ρίξεις την κυβέρνηση. Δεν είναι έτσι. Εγώ θα ψήφιζα έναν πρόεδρο εάν είχε τα χαρακτηριστικά που έχω πει, ένα κοσμοπολίτη, έναν πρόεδρο. Καλά, να... διάβασα ότι κάνατε και πρόταση για συγκεκριμένο πρόσωπο, ναι, για τον Νίκο Αλιβιζάτο. Έκανα συμβολικά αναφορά σε 2-3 πρόσωπα. Και βέβαια στον Νίκο Αλιβιζάτο. Με ποια λογική? Ότι έχω βαρεθεί τους πολιτικούς να αναζητούν λύσεις από τους συνταξιούχους της πολιτικής. Δηλαδή, και αν δεις μόνο το πρόβλημα που έχουμε, το πολιτικό σύστημα πρέπει να έχει την ελάχιστη ευθύνη και να πει ρε παιδιά, κάτσε. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ξαφνικά από τους συνταξιούχους, συναδέλφους μας? Όχι. Ας φύγουμε. Αν γίνει λοιπόν μια πρόταση από την κυβέρνηση, έτσι, από τον κύριο Σαμαρά, από τον κύριο Βενιζέλο, από οποιονδήποτε, για ένα πρόσωπο που τιμά τη χώρα, για ένα πρόσωπο που μπορεί να ακουμπήσει ο Έλληνας πάνω του, εγώ είμαι υπέρ το να βγει πρόεδρος από αυτή τη Βουλή. Από εκεί και πέρα, για το θέμα των εκλογών, θα έχουμε τη δυνατότητα να το πούμε, εάν εγώ θέλω εκλογές. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Μην μπερδεύουμε πάντα τα ερωτήματα. Και είναι και προσβολή του Συντάγματος και η στάση του κυρίου Τσίπρα και η στάση του κυρίου Βενιζέλου Σαμαρά. Να σας πω γιατί. Τι λέει ο κύριος Τσίπρας? Όποιος και να έρθει, ο Λένιν, αν αναστηθεί, έτσι, δεν θα τον ψηφίσω. Και λέει. Όχι, λέει θα τον ψηφίσω μετά τις εκλογές. Όχι, λέει σε αυτές τις εκλογές δεν θα τον ψηφίσω. Έτσι. Ναι. Και λέει το από εκεί, δεν λέει να βρούμε ένα καλό πρόεδρο. Ποιον, ρε παιδιά, ποιος θα ψηφιστεί από τους ανεξάρτητους, ποιος θα ψηφιστεί από τους δημαρίτες, και ψάχνουν κάποιον που θα ψηφιστεί. Δεν είναι έτσι. Το Σύνταγμα λέει ότι η έκφραση της δημοκρατίας είναι η ψήφο σε έναν πρόεδρο που θα εκπροσωπεί όλους τους Έλληνες. Αυτόν τον πρόεδρο περιμένω. Πάτω, δεν έχουν την τόλμη να το κάνουν. Και εσείς λέτε το πρόσωπο το παίζει κάνουν. Ρόλο. Βέβαια το παίζει. Και οι άλλοι ψάχνουν το πρόσωπο που θα μαζέψει τους 180 που απαιτεί το Σύνταγμα. Όχι. Των 180 των παζαριών ψάχνουν. Δηλαδή λένε, το έχετε ακούσει κι εσείς.
βολεύει ένας κεντροδεξιός για να πάρουμε. Τώρα η λέξη Παζάρι μου θύμισε πρωινό σκουρλέτ. Όχι, όχι. Των Παζαριών εννοώ των πολιτικών Παζαριών. Που λέει είναι ανεξάρτητη δεξιή αρκετή στη Βουλή. Όλοι αυτοί θα ψηφίζαν ένα δεξιό, να βρούμε έναν δεξιό. Και εγώ λέω να φύγουμε από αυτή τη λογική. Να ψηφίσουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας, να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Πιστεύω θα συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι μια άλλη ντροπή του παλιού συστήματος. Και εδώ την ντροπή τη μοιράζονται και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και αν θέλετε, θα σας πω λίγο γι' αυτό. Ξέρετε τι λέω. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι παλιό σύστημα, είναι νέο κόμμα. Ανάλογα από ποια μεριά το βλέπετε. Έτσι. Σε πολλά πράγματα ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί το παλιό. Η επιστροφή στο κρατισμό είναι μια πολύ παλιά υπόθεση στην Ελλάδα. Την επαναφέρει δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι απορίας άξιο. Όχι, εγώ λέω με την έννοια ότι δεν κυβέρνησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κυβερνήσει. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κυβερνήσει. Σημασία έχει όμως τι αντιλήψεις προβάλλει σε αυτή τη στιγμή. Να σας πω κάτι. Θα ξανάρθουμε σε αυτό. Τι λέμε τόσο καιρό, κύριε Χατζηνικολάου? Λέμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο με το πολιτικό σύστημα. Λέμε για διεφθαρμένους πολιτικούς. Ενώ υπουργούς που έχουν αναμειχθεί σε βρώμικες υποθέσεις. Λέμε για την ασυλία των πολιτικών. Τι λέμε λοιπόν? Ότι πρέπει να αλλάξουμε το Σύνταγμα που προστατεύει αυτή την ασυλία. Και ενώ είμαστε στο σημείο να αλλάξουμε το Σύνταγμα, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η Νέα Δημοκρατία, όσο και το ΠΑΣΟΚ, σφυρίζουν αδιάφορα. Και λένε δεν πειράζει, ας μην το κάνουμε και τώρα. Και πότε να το κάνουμε? Ξέρετε πότε είναι το πότε μετά? Όχι, εγώ άκουσα. Είναι μετά από πέντε χρόνια. Άκουσα τον. Είναι μετά από πέντε χρόνια. Άκουσα τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη να λέει ότι θα προχωρήσει τον τώρα. Τον έχω ξανακούσει να το λέει ότι θα ήταν πρώτη προτεραιότητα πριν από τις ευρωεκλογές. Το ξέχασε. Το ξαναθέτει τώρα. Και πιθανόν να το ξαναθέσει κάποια στιγμή. Εμείς δεν λέμε να το θέτεις, εμείς λέμε να το κάνεις. Πάμε στις ερωτήσεις των συμπολιτών μας. Ελάτε. Ελάτε παρακαλώ. Συγγνώμη. Διαδικαστικά. Εγώ πρέπει να είμαι φυλακισμένος εδώ. Οι προηγούμενοι ήταν φυλακισμένοι εκεί, αλλά. Εγώ μπορώ να. Ελευθέρως. Οι κάμερες καλύπτουν παντού. Λοιπόν, γεια σας. Να είμαι πιο κοντά. Ελάτε. Ήθελα να το ρωτήσω. Το όνομά σας. Λέγομαι Νίκος Φραγκούδης και είμαι συνταξιούχος. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με αυτό που είπατε για την εκλογή του Προέδρου. Ναι. Είπατε ότι αν ήσασταν στη Βουλή. Ενδεχομένως να ψηφίζατε κάποιον. Με βάση το πρόσωπο. Με βάση το πρόσωπο. Αν λοιπόν αυτό το. Από την άλλη πλευρά, είπατε ότι δεν πρέπει ο πρόεδρος πλέον να είναι από τους συνταξιούχους πολιτικούς και συμφωνώ απόλυτα. Όμως βρίσκω λίγο αντιφατική αυτή τη θέση. Γιατί? Γιατί υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή ξεκινάτε κάτι καινούριο. Ναι. Και νομίζω ότι όταν λέμε. Θέλουμε να ξεφύγουμε από τα πεπατημένα, πρέπει αυτό το πράγμα να το κάνουμε έργο. Και να πούμε αν η επιλογή του προσώπου του Προέδρου είναι ένα πρώην πολιτικό πρόσωπο ή ένα συνταξιοδοτήμα που θα είναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Κατάλαβα τι λέτε. Όταν λέω ότι η δεξαμενή πρέπει να είναι η κοινωνία η μεγάλη και όχι η πρώην πολιτική, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και πέντε πρώην πολιτικοί που θα μπορούσαν να τιμήσουν το θέμα του Προέδρου. Είχα αναφέρει παραδειγματικά. Ποιος ο Σιμίτης? Όχι. Ρωτώ κύριε Θεοδωράκη, γιατί με συγχωρείτε για την παρένθεση, γιατί πολλοίς κόσμος λέει ότι ο Σιμίτης είναι κατά κάποιον τρόπο αυτός που έδωσε την πολιτική ευλογία για να ξεκινήσει το ποτάμι. Ναι. Απαντώ σε αυτό ή στο ερώτημα του φίλου? Και στα δύο. Να το συνδυάσω. Είπα λοιπόν ότι υπάρχουν παλιοί πολιτικοί, ανέφερα παραδειγματικά εγώ στην Καθημερινή τον κύριο Γιαννίτση, άνθρωπος που είχε συγκρουστεί με το πολιτικό σύστημα, έτσι, για να πει κάτι σωστό. Είπα ότι θα έβλεπα να τιμήσουμε ένα τέτοιον άνθρωπο. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι συνταξιούχοι πολιτικοί που δεν μου κάνουν. Τώρα, για τον Πάντως κύριο Σιμίτη. Ο Γιαννίτσης Σιμίτη μυρίζει πολιτικά. Όχι. Ο Γιαννίτσης. Υπουργός του Σιμίτη, κολλητός πολιτικά με τον Σιμίτη για πολλά χρόνια. Ο Γιαννίτσης, και το έχουν σεβαστεί σήμερα και το λένε και άνθρωποι και από την αριστερά και από τη δεξιά. Όντως είχε προειδοποιήσει. Μας χτύπησε ένα καμπανάκι για το ασφαλιστικό. Που δεν θέλαμε κάποιοι να τα ακούσουμε. Δεν έχει σημασία. Όντως. Να κάνουμε μια παρέμβαση. Ναι. Με αυτή τη λογική, τότε το 92 ή 93, δεν κάνω λάθος, και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε χτύπησει το καμπανάκι για το. Καλά, μην τον προτείνετε. Μην τον προτείνετε για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι, δεν τον προτείνω για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εγώ απαντώ επάνω σε αυτό που λέτε. Επάνω σε αυτό που λέτε ότι είχε χτυπήσει το καμπανάκι ο κύριος Γιαννίτσης. Γιατί δεν θέλω να φανεί ότι υπεκφεύγω στο υπονοούμενο για τον πρόεδρο του Υπουργού. Ευθέως το λέω. Δεν είναι υπονοούμενο. Ναι. Κάνεις καλά. Λένε πολλοί, πρόεδρε Σταύρο, ότι είσαι. Η συνέχεια του σημιτισμού. Ναι.
το πιανού συνέχεια είμαι, φαίνεται από τους ανθρώπους που έχω μαζί μου. Φαίνεται από το ψηφοδέλτιό μου. Γιατί ξέρεις, όταν εμφανίστηκα εγώ, λέγανε κάποιοι να δείτε ποιοι θα είναι υποψήφοι. Και λέγανε διάφορα ονόματα, όπως ξέρεις, θερατολογίες κτλ. Όταν είδανε λοιπόν 42 υπέροχους τύπους, που δεν είχαν σχέση ούτε με το σημιτισμό, ούτε με το πανδρεϊσμό, ούτε με το καραμαλισμό, είπανε κάποια άλλη στιγμή θα μας δείξει. Πότε θα δείξω εγώ λοιπόν ποιοι κρύβονται από πίσω μου? Αλλά επειδή ρωτάς για το Σιμίτι, πολύ πριν μπω στην πολιτική, ένα από τα πιο δημοφιλή κείμενα που έχω γράψει στο ίντερνετ είναι το «Εξηγήσεις κύριε Σιμίτι». Αναφερόμενος λοιπόν σε αυτά που ζούσαμε τότε δικαστικά, ενώ για τον Άκη Τσοχατζόπουλο, αλλά και για κάποιους άλλους υπουργούς που ακούγονται και θα δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη, ότι είχαν βουτήξει βαθιά στο μέλι εκείνης της περίοδου, είχα πει ότι ο Πρωθυπουργός Σιμίτης, που κατά καιρούς λέει διάφορα σωστά για το πολιτικό μας σύστημα, πρέπει να βγει και να απαντήσει. Πρέπει να βγει και να απαντήσει γιατί κάποιοι άνθρωποι κλέβανε επί των ημερών του. Δεν προεδρεύουμε μόνο στα καλά, προεδρεύουμε και έχουμε την ευθύνη και των κακών. Η χώρα, ειδικά τη δεύτερη τετραετία Σιμίτη, γιατί την πρώτη τετραετία θα δεχτούμε όλοι ότι υπήρξε μια ισορροπία στη χώρα με την πολιτική του Σιμίτη. Στη δεύτερη τετραετία νομίζω ότι γίνανε αρκετά λάθη και κυρίως προωθήθηκε μια παρέα διεφθαρμένων ανθρώπων που δεν είχαν σχέση προσωπικά με το Σιμίτη, με την έννοια εννοώ ότι δεν είναι η βολή μου απέναντι στο τι έκανε ο Σιμίτης στις δικές του τσέπες, αλλά η διπλανή, η παραδιπλανή, και αυτό αφορά και το σημερινό και τη σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω εγώ πώς κάποιοι άνθρωποι που ήταν στη διπλανή καρέκλα από κάποιους ανθρώπους που κλέβανε, έτσι, κάνουν σήμερα τους ανήξερους. Η ευθύνη λοιπόν, εάν πιάσουν αύριο κάποιον στο γραφείο σας, μόνιμο συνεργάτη σας, για πάρα πολλά χρόνια, που δουλεύει κατ' εντολή σας, να παίρνει λεφτά, θα νιώσετε την ανάγκη να βγείτε και να απολογηθείτε. Οι πολιτικοί μας δεν το έχουν κάνει αυτό. Ο κύριος Σιμίτης δεν το έχει κάνει αυτό. Αυτό είπα. Μάλιστα. Ελάτε. Πάλι. Έχεις μια ιδιαίτερη συμπάθεια προς... Όχι, αν έχει τελειώσει θα προχωρήσω στον επόμενο. Φάση έχω τελειώσει. Εντάξει. Είδα γιατί είδα χέρια από εδώ. Έλα. Α, πάτε έτσι. Θα έρθω από εκεί. Γεια το σας. Όνομά σας. Χρυσάνθη Μαθωναίου. Θα ήθελα να πω ότι κατ' επανάληψη έχουμε ακούσει μεγάλα λόγια και υποσχέσεις από αρχηγούς πολιτικών κομμάτων για να αποσπάσουν την ψήφο μας. Ναι. Όμως τίποτα από αυτά δεν έχει εφαρμοστεί. Γιατί εμείς να σας εμπιστευτούμε σαν κάτι διαφορετικό? Ναι. Δεν έχω να σου απαντήσω. Δηλαδή, θα σου έλεγα εμπιστεύσου το αίσθηκτό σου. Έτσι. Ξέρεις ποιος είναι ο Θεοδωράκης? Να σου πω κάτι. Λίγο προσωπικό, επιτρέψέ μου. Γιατί με ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους τους άλλους. Με ξέρεις πολύ καλύτερα από τον Τσίπρα, με ξέρεις πολύ καλύτερα από τον Σαμαρά και από όλους τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Ένας άνθρωπος που ήταν τουλάχιστον. Είναι 30 χρόνια στη δημοσιογραφία, αλλά 10 χρόνια στη τηλεόραση και βγάζει την ψυχή του κάθε εβδομάδα και λέει με ποιους είναι. Λέει με ποιες αρχές είναι, υπερασπίζεται και συγκρούει και συγκρούεται, δεν μπορεί να λέει ψέματα. Ενώ ότι έχει εικόνα για το ποιος είμαι, τι έχω υπερασπιστεί στη ζωή. Άρα νομίζω ότι ξαφνικά στα 51 μου δεν ήρθα να ξεγελάσω τον κόσμο. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα άλλο κριτήριο. Εγώ όταν βγήκα είπα πράγματα που πιστεύω και πράγματα που δεν ήταν όλα αρεστά στην κοινωνία. Θα μπορούσα να βγω και να λέω μόνο τα αρεστά. Να λέω όλοι οι άλλοι είναι κακοί, εγώ είμαι έξυπνος, ωραίος και καλός. Δεν είπα αυτό. Είπα πράγματα που αμέσως δίχασαν το ακροατήριό μου. Για τους δημόσιους υπαλλήλους, για τα πανεπιστήμια, για την εκκλησία. Τόλμησα να πω αυτά που πιστεύω εγώ. Και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Τώρα, στην πράξη θα αποδειχτεί εάν είμαι ένας ο καλύτερος ηθοποιός που έχεις δει ή πραγματικά μπορώ να κάνω μερικά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα είναι καλή ευκαιρία αυτή, αμέσως θα σας δώσω το λόγο για να ρωτήσω εγώ, Πρόεδρε, με ποιον είστε εσείς οι του ποταμιού. Είστε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ζητάει να γίνουν οι έλεγχοι για τα πλαστά πιστοποιητικά και η αξιολόγηση ή με τη Δούρου και τους δημάρχους που λένε όχι? Δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς τα στρατόπεδα. Εγώ ξέρω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα στο δημόσιο. Έτσι, οι άνθρωποι του παλιού συστήματος που μπήκαν με πλαστά πιστοποιητικά πρέπει να φύγουν. Με κάθε τρόπο, με κάθε κόστος. Αξιολόγηση. Αξιολόγηση βέβαια, αλλά και αξιολόγηση δομών. Τι εννοώ? Η αρχή της αξιολόγησης πρέπει να υπάρχει.
αξιολογούμαστε όλοι σε όλα. Αξιολογούμαστε στις δουλειές μας. Αξιολογούνται τα παιδιά αύριο που θα προσπαθήσουν να βρουν μια δουλειά. Δεν κατάλαβα γιατί κάποιος έχει μπει, έχει κλείσει την πόρτα και λέει ότι εγώ δεν αξιολογούμαι. Υπάρχουν κάποια παιδιά που περιμένουν να μπουν στο δημόσιο ή που περιμένουν να πάνε σε μια ιδιωτική εταιρεία. Πρέπει λοιπόν όλοι να αξιολογούμε τη δουλειά μας. Επομένως, πιο κοντά στην κυβέρνηση σε αυτό όχι, το δεν θέμα. Είναι στην κυβέρνηση, γιατί υπάρχει Κεντινόπουλος. Υπάρχει Κεντινόπουλος που λέει ότι μια χαρά είναι τα πράγματα. Πιο κοντά ανάγκη... στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Προσέξτε όμως, είπα και μια λέξη που είναι η αξιολόγηση των δομών. Εγώ δεν θέλω να αξιολογηθούν μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι. Γιατί από ποιον θα αξιολογηθούν, από τους πολιτικούς προϊσταμένους. Δηλαδή το παλιό σύστημα που μέχρι τώρα διόριζε, ξαφνικά γίνεται η παρθένα που λέει εγώ που διόριζα, εγώ θα σας κρίνω. Και είναι σωστή αφιβολία κάποιου κόσμου για το ποιος αποφασίζει. Άρα εμείς θα ποτάμι και θα παρουσιάσουμε και θα εκπλαγείτε τον Νοέμβριο τη δουλειά που ετοιμάζουμε για το δημόσιο. Παρουσιάζουμε μια πρόταση αξιολόγησης που έχει αξιολόγηση και διευθυντών και αξιολόγηση και δομών έξω από το πολιτικό σύστημα. Για να έρθω λίγο από εδώ. Μάλλον εσείς πρώτα και πάω απέναντι. Ελάτε. Καλησπέρα. Το όνομά σας. Λέγω Μάνα Συρίγου και είμαι φοιτήτρια δημοσιογραφίας. Μιλήσατε πριν για μια ανάδελφη πολιτική κατάσταση. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει ένας διάβολος επικοινωνίας κάποια στιγμή στο μέλλον μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και ναι. Ποιες ήταν οι ενέργειές σας? Κοίτα, διάβολος επικοινωνίας πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να μιλάμε, να συζητάμε. Δεν είμαστε εχθροί, είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε αντίπαλοι με τον κύριο Τσίπρα, με τον κύριο Σαμαρά. Αλλά δεν είμαστε εχθροί. Είμαστε στην ίδια χώρα. Και υποτίθεται ότι παιδευόμαστε για τον ίδιο λαό, για την ίδια κοινωνία. Συγγνώμη, είδατε τη συζήτηση στη Βουλή για τις... Είδα. Δεν είδατε ότι είδα. Ήμουν εκεί. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τι θα πει δεν είμαστε εχθροί? Σαν εχθροί ακούστηκαν. Έχετε από δίκιο. Το βήμα της Βουλής. Έχετε δίκιο. Εδώ λοιπόν έρχεται το ποτάμι και λέει να αφήσουμε τους θεατρινισμούς και τις υπερβολές. Και ξέρετε τι, γιατί λέω για θεατρινισμούς. Κάποια στιγμή βγήκε ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και είπε αυτές τις... το πρόγραμμα που λένε, έτσι. Έρχεται ένας συνεργάτης μου και μου λέει το έχεις δει αυτό και μου δίνει ένα πρόγραμμα και του λέω α, είναι περίληψη του Τσίπρα. Όχι, μου λέει, είναι περίληψη του Παπανδρέου, που ήταν περίληψη του Καραμαλή, που ήταν περίληψη του Σιμίτη. Όποιος είναι στην έκθεση Θεσσαλονίκης και είναι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέει θα χαρίσω κάποιους φόρους, θα μειώσω κάποιους φόρους, θα αυξήσω τους μισθούς, λεφτά υπάρχουν από τη φοροδιαφυγή και θα τα βρω, θα πολεμήσω και το σύστημα που με πολεμάει και, που, και πίνει το αίμα του λαού. Αυτό το στερεότυπο επαναλαμβάνεται από κάθε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και βέβαια και από τον Σαμαρά. Τα ίδια μας έλεγε. Στο Ζάπιο κτλ. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Ότι να αφήσουμε παιδιά τα ψέματα και τις υπερβολές, έτσι, και να μιλήσουμε πάνω στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Οι συμμαχίες όμως, φίλτατη, δεν οικοδομούνται στον αέρα. Εκεί διαφωνώ. Δηλαδή λένε κάποιοι να μαζευτούμε όλοι μαζί και να συζητήσουμε να τα βρούμε. Δεν θα τα βρούμε ρε παιδιά. Αλλά τι να κάνουμε? Να πάρουμε ένα πρόβλημα και να πούμε για αυτό το πρόβλημα τι κάνουμε. Αυτή είναι η πρόταση του ποταμιού. Ότι να κόψουμε την πραγματικότητα σε πολλά προβλήματα και να συζητήσουμε πάνω στα προβλήματα. Πήγα στον Άγιο Παντελεήμονα, κατέθεσα τις απόψεις μας για τη μετανάστευση και λέω στους άλλους, πείτε μου κι εσείς τι λέτε. Πήγα στα σκουπίδια στη Φυλή, το είδατε χθες, έτσι. Είπα την άποψή μας για τα σκουπίδια. Τι λέτε γι' αυτό? Ότι όλοι θέλουμε δημοκρατία στον τόπο. Όλοι θέλουμε αλληλεγγύη. Όλοι θέλουμε να μην υπάρχει φτώχεια. Βεβαίως. Και οι δεξιοί και οι αριστεροί, καμιά φορά και οι ακροδεξιοί, τα ίδια λένε. Για τα προβλήματα τι λέτε? Εκεί πρέπει να γίνουν οι μικρές και μεγάλες συμμαχίες. Εσείς τι είστε? Τι εννοείτε? Κεντρώοι, αριστεροί, δεξιοί. Θέλω να πω, εγώ σε ήξερα, Σταύρο μου, ως αριστερό. Ναι. Μια ζωή στο χώρο, να το πω έτσι. Ναι. Τώρα τι είσαι? Νομίζω ότι το να πει ένας αυτή τη στιγμή μία λέξη, έχουν τόσο βρωμήσει λέξεις, Νίκο, που δεν λένε τίποτα. Έτσι. Γιατί αν σου πω εγώ αριστερός και με βάλεις δίπλα από κάποιους αριστερούς, εγώ θα νιώσω πολύ άσχημα. Θα νιώσω πάρα πολύ άσχημα με κάποιους αριστερούς στη χώρα μας. Ξέρεις γιατί σε ρωτάω? Ναι. Γιατί σε άκουσα να λες ότι δεν μπαίνω εγώ σε κυβέρνηση που θα έχει σταλινικούς υπουργούς. Βέβαια. Βέβαια. Ποιοι είναι οι σταλινικοί υπουργοί? Να σου πω. Να σου πω. Αλλά για να το Λαφαζάνι φωτογράφιζες, έτσι γράψαν οι εφημερίδες. Ναι, να σου πω τι εννοώ. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, είπα, δεν μπαίνω σε μια κυβέρνηση με ακροδεξιούς ή με σταλινικούς. Εννοώντας τι? Ότι κάθε φορά
αυτός που πάει. Ναι, αλλά αν τις εκλογές κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, ναι, θα βρεθεί στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο με το Βορύδη ή το Γεωργιάδη. Λάθος κάνεις. Αν τις κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα βρεθεί στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο με το Λαφαζάνη, αν εννοείς αυτόν, ή κάποιους άλλους. Λάθος κάνεις. Να σου πω τι εννοώ. Να σου πω τι εννοώ. Θεωρώ ότι είναι βρώμικο να διαπραγματεύεται κάποιος τη δική του καρέκλα και να μην κοιτάει για τη σύνθεση ενός Υπουργικού Συμβουλίου που μπορεί να λύσει, να μιλήσει τα προβλήματα της χώρας. Δηλαδή, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Πώς έχουν μοιραστεί θέσεις. Και το ξέρουμε. Τι πήγε και έκανε η Δημάρ και ο Βενιζέλος απέναντι στο Σαμαρά. Είπανε 4 θέσεις ο Σαμαράς, 2 θέσεις το Πασόκ και 1 θέση η Δημάρ. Όχι στα Υπουργεία μόνο, στις Γενικές Γραμματείες, στα νοσοκομεία. Στον κρατικό μηχανισμό. Παντού, στον κρατικό μηχανισμό. 4-2-1, το περιβόητο. Και τι εννοούσαν, βάλε εσύ Νίκο όποιους θέλεις και θα βάλω κι εγώ όποιους θέλω. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Εάν θέλετε να συγκυβερνήσουμε, θα έχουμε κοινές αρχές. Άνθρωποι που δεν μπορούν να υπηρετήσουν το κοινό καλό δεν θα είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλον. Και εγώ έχω αλλάξει το νούμερο, το 4-2-1, και έχω πει 7-0-0. Είναι το ανάποδο του 007. Για να το θυμάται και ο κόσμος. 7-0-0. Ξέρεις τι σημαίνει 7-0-0. Σημαίνει ότι για τις θέσεις όπου υπάρχουν νοσοκομεία, γενικές διευθύνσεις, υπουργεία, θέλω τους 7 καλύτερους Έλληνες που δεν με ενδιαφέρει αν είναι ποτάμι. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τι λέω, για να τελειώνω ευθύβολα στο ερώτημά σου. Το ποτάμι, αν έχει δύναμη, γιατί μπορεί και να μην έχει δύναμη στις εκλογές και να πρέπει να λέμε μάλιστα κύριε. Έτσι, γιατί άμα έχεις 3-4% κάνεις ό,τι λένε οι μεγάλοι. Αν έχει δύναμη όμως, αν είναι ακόμα διψήφιο, αν είναι ακόμα που μπορεί να καθορίζει τις κυβερνητικές εξελίξεις, θα πει ότι στα Υπουργεία θα επιλεγούν οι άνθρωποι της Εθνικής Ελλάδος. Που μπορεί κάποιοι από αυτοί να είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί κάποιοι αυτοί όμως να μην είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα αναζητηθούν στην κοινωνία. Και τα ίδια θα πω εάν είναι πρώτο κόμμα ο Σαμαράς. Άρα με αυτή την έννοια εμείς δεν κυβερνάμε με ακροδεξιούς και δεν κυβερνάμε με σταλινικούς. Με το Βορύδη κάθεσε στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο. Με το Λαφαζάνη κάθεσε στο ίδιο Υπουργικό Συμβούλιο. Απλή και στα κάτι. Θα έπρεπε να έχεις καλυφθεί από την απάντηση που έχω δώσει. Όχι, δεν καλύπτομαι. Θέλω να ακούσω ονόματα. Ονοματεπώνυμα. Δεν θα το κάνω αυτό. Δεν θέλω να δώσω, γιατί δεν θέλω να πάρει το χαρακτήρα μιας προσωπικής αντιδικίας. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι δεν πατάνε στα πόδια τους στην ελληνική πραγματικότητα, που θεωρούν ότι τα πράγματα μπορούν να λυθούν με ακραίες απόψεις, είτε από την αριστερά είτε από τη δεξιά, δεν κάθομαι στο ίδιο τραπέζι. Ελάτε. Το όνομά σας. Δημήτρης Ρούμπος, φοιτητής. Εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Είπατε για κοινές αρχές. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα ζήτημα στο ποτάμι πολιτικού αυτοπροσανατολισμού. Είπατε για νεοφιλελεύθερες πολιτικές και για αριστερίζοντες από τη μία πλευρά και από την άλλη. Αλλά δεν μας είπατε εσείς τι είστε. Αυτό πρότεινε ο κύριος Χατζηνικολάου. Ναι. Αυτό το ζήτημα όμως πιστεύω ότι αντανακλάται και στους ψηφοφόρους. Βέβαια. Δηλαδή, ποιοι θα είναι οι ψηφοφόροι του ποταμιού. Αυτό δεν είναι το ερώτημα. Θα σας πω ποιοι είναι οι ψηφοφόροι του ποταμιού. Πιστεύω ότι στοχεύεται στο πολιτικ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ναι. Δηλαδή, στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν απογοητευτεί από τα κόμματα, ενδεχομένως έχουν προδοθεί κιόλας. Ναι, αυτή δεν είναι πολιτικ, φίλε μου. Αυτός που έχει προδοθεί από τα κόμματα, που είναι το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, δεν είναι πολιτικ. Είναι ενάντια στα κόμματα. Εγώ λοιπόν στοχεύω σε αυτούς που λένε ότι θέλω ως κυβερνήτη τον κανένα. Το έχεις προσέξει αυτό. Πριν βγει το ποτάμι, το 51% του κόσμου έλεγε θες Σαμαρά ή θες Τσίπρα. Και το 51% του κόσμου έλεγε κανέναν. Αυτό δεν είναι απολιτικ. Το λένε απολιτικ οι κομματικές νομεκλατούρες. Δεν είναι απολιτικ αυτή. Ο νέος λοιπόν που αρνείται τα κόμματα και τα διαγράφει δεν είναι απολιτικ. Ξέρει ότι τα κόμματα είναι μηχανισμοί που εκθρέφουν άρρωστα πράγματα για το πολιτικό μας σύστημα. Και κυρίως ξέρεις τι εκθρέφουν τα κόμματα τα ελληνικά. Το παραγοντισμό και το παλαιοκομματισμό. Είναι φανερό. Αυτό λοιπόν κάνει τον κόσμο να λέει δεν θέλω κανένα από τα κόμματα. Δεν σημαίνει ότι είναι πολιτική. Είναι πολιτική θέση. Και να σου πω ποιο είναι στο ποτάμι. Γιατί με ρωτάς. Υπάρχουν δύο μεγάλες δεξαμενές στο ποτάμι. Επανέλθω και με μάλλον τοποθέτηση πάνω σε αυτό. Ναι. Είναι τρεις δεξαμενές. Έτσι. Ναι. Ό,τι λένε και οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον. Είναι πρώτον ένα πολύ μεγάλο τμήμα της νεολαίας και των ανθρώπων που νιώθουν έξω από το πολιτικό σύστημα. Αυτό που εσύ χάνει συνεννοήσεως, ονόμασες απολιτικ. Είναι ένα πολύ μεγάλο τμήμα τέτοιο. Και είναι μετά οι άνθρωποι της
σκεπτόμενης αριστεράς και, και του μεταρρυθμιστικού φιλελεύθερου χώρου. Δηλαδή οι άνθρωποι που θέλουν αλλαγές στη χώρα, οι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε με τα κοιτάπια του παρελθόντος, που λένε ότι σήμερα στην Ελλάδα του 2014 αυτό που προέχει δεν είναι να μιλάμε ούτε για τον εμφύλιο πόλεμο, ούτε για τη δικτατορία, ούτε για τον Μάρξ και τον Έγκελς, ούτε για τον Κέινς. Είναι να μιλάμε για τα προβλήματα σήμερα. Υπάρχουν λοιπόν αυτό που ονόμασα εγώ μεταρρυθμιστές από το φιλελεύθερο χώρο, άνθρωποι που θέλουν τις αλλαγές από την αριστερά, που σήμερα είναι στο ποτάμι. Είμαστε μια δεξαμενή, λίγο πλατύτερη από τους παλιούς ορισμούς. Και δεν το κάνουμε ως κόλπο. Δεν το κάνουμε ότι αυτή είναι απογοητευμένη. Όμως αυτή η οπτική γωνία. Δηλαδή καθόλου. Να λυθούν τα προβλήματα τώρα. Μετά μια ιδεολογία. Σωστό είναι αυτό που λες. Όταν λοιπόν η Ελλάδα γίνει πλούσια χώρα και όταν θα έχουμε να μοιράσουμε τα πλούτο, θα όταν θα έχουμε ο καπιταλισμός, έτσι, ή να σου το πω διαφορετικά, η αντίθεση αριστεράς-δεξιάς έχει αξία όταν έχεις πλούτο να μοιράσεις. Καταλαβαίνεις σου λέω. Δηλαδή, όταν αποκτήσουμε πλούτο, θα μπορούσαμε να πούμε, να το δώσουμε πιο πολύ στους βιομηχάνους ή πιο πολύ στους εργάτες. Εμείς έχουμε άποψη. Ναι. Πιο πολύ στους εργάτες για να έχουμε καλύτερες βιομηχανίες. Αλλά τότε μπορεί να υπάρχει διαφωνία. Αλλά τώρα η διαφωνία δεν μπορεί να είναι για το μοίρασμα του πλούτου που δεν υπάρχει πλούτος. Αυτή τη στιγμή αυτό προέχει να σώσουμε τη χώρα. Άλλο ένα πράγμα, επειδή είπατε για παλαιοκομματισμό και σάπιο σύστημα. Ναι. Εγώ το είπα. Όλος η κοινωνία κόσμος, το λέει. Βέβαια, σίγουρα. Απλώς θέλω να εντοπίσω μια τακτική του κόμματος του ποταμιού. Δικαιολογημένα είστε το κεντρικό πρόσωπο, είστε και πρόεδρος, πετυχημένος δημοσιογράφος. Δεν ξέρω. Πολλά, και πολλά χρόνια, αλλά ακόμα το και σήμερα. Πετυχημένος, δεν ξέρω αν είναι πολλά χρόνια. Δημοσιογράφος. Αναγνωρίσιμο σίγουρα και εμπολής δημοφιλής και συμπαθής. Δεν ξέρω. Ναι, ναι. Δεν είναι λίγο παλαιοκομματικό αυτό. Δηλαδή ότι το ποτάμι υπάρχει ο κίνδυνος να εξελιχθεί σε ένα κόμμα προσωποκεντρικό. Ναι. Σε ένα κόμμα προσωποπαγές που όλοι. Δηλαδή, είπατε για ανθρώπους που συνεργάζεστε. Εγώ δεν έχω δει κάποιον άνθρωπο τέτοιο. Να σου το πω εγώ. Να σου το πω εγώ πιο πεζοδρομιακά και πιο χυδαία. Ναι. Κάθε εκπομπή και κόμμα, Σταύρο. Υπάρχει ταύτιση του προσώπου με το δηλαδή, κόμμα και ναι. του κόμματος με το πρόσωπο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αξιοποιείς τη δημοφιλία σου και μαζεύεις από τους νεοφιλελεύθερους μέχρι κάποιους αριστερούς πανεπιστημιακούς. Σε ένα κόμμα με θολή ταυτότητα. Ναι. Νομίζω ότι η ταυτότητά μας δεν είναι θολή. Βέβαια, βγήκα μπροστά γιατί εμένα ο κόσμος ήξερε. Και δεν το αρνούμε αυτό το πράγμα. Εγώ είχα ένα πρόβλημα. Πάντως το κόμμα σου είναι από την αντιπρόεδρο της δράσης. Ναι. Ναι, ναι. Μέχρι παλαιούς πανεπιστημιακούς αριστερούς, βαμμένους αριστερούς. Αριστερούς, αριστερούς. Άνθρωποι που βασανιστεί στη Χούντα. Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω πώς κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Μα αυτοί οι άνθρωποι. Αυτοί είναι ο φιλελεύθεροι Λιμπεράκη, για παράδειγμα. Καλά, μην την πεις έτσι, θα θυμώσει. Είναι όμως. Φιλελεύθεροι το θέλεις και. Καλά, να μην την πω έτσι. Α, ναι. Την πω σκέτη φιλελεύθερη. Ναι. Πάντως ήταν στη δράση. Ήταν στη δράση. Σε ένα κατεξοχήν νεοφιλελεύθερο φορέα και ήταν και αντιπρόεδρος εκεί. Και είναι τώρα δίπλα ο Γραμματικάκης. Με τη Λιμπεράκη. Ο Τσακυράκης. Πώς δένει αυτή η σούπα. Δένει. Τι δένει. Είναι αυτό όλο. Δένει. Γιατί δένει. Γιατί μας ενώνει η ανάγκη να βρούμε λύση στα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια κοινή κατεύθυνση για όλο αυτόν τον κόσμο. Ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές ριζικές. Και εκεί αλλαγές σε προοδευτική κατεύθυνση. Το έχουμε συμφωνήσει. Αλλαγές προς όφελος των πολλών. Ενάντια στα συμφέροντα και στις συντεχνίες. Έχουμε βγάλει έναν άξονα. Να σου απαντήσω όμως το ερώτημα. Αν το κόμμα είναι προσωποπαγές, έτσι. Κάποιος κάποια στιγμή πρέπει να πάρει την ευθύνη. Εγώ λοιπόν τι έκανα. Έκανα μία εκπομπή για τις γυναίκες που είχαν προβλήματα. Καρκίνου ας πούμε. Δεν άλλαζε τίποτα. Θα μου πεις θα αλλάξει με σένα. Θα σου πω αν μπορεί να αλλάξει. Έκανα μία εκπομπή για τις φυλακές. Έκανα μία εκπομπή για τους δρόμους, για τη φτώχεια. Και ένιωθα πολύ ευτυχισμένος ως δημοσιογράφος το βράδυ από την απήχηση της εκπομπής και πολύ δυστυχής το πρωί που δεν άλλαζε τίποτα. Και κάποια στιγμή είπα, παραμέρισε την προσωπική σου ευτυχία και μπες μέσα στο βούρκο της πολιτικής, μήπως μπορέσεις να αλλάξεις κάτι. Και θα σου πω κάτι. Εγώ μπορεί να αποτύχω. Έτσι. Αλλά ακόμα. Έτσι έγινε ή ψάχναν τα συγκροτήματα του τύπου. Ψάχναν τα συγκροτήματα. Έναν ωραίο, έξυπνο και δημοφιλή. Και βρήκαν τον πιο εύκολο. Να μπει μπροστά, να φτιάξει μαγαζί, να μαζέψει ένα κόσμο
ώστε να μην πάει ο Τσίπρας ανεξέλεγκτος την επόμενη μέρα, ναι, αλλά να έχουμε είναι ένα ερώτημα φρένο. Να σου απαντήσω τώρα. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.